μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση, που ήταν πρωτόγνωρη για μένα, γνώρισα εξαίρετους ανθρώπους και είχαμε επιτυχίες, αλλά και στραβοπατήματα. Όλα στο πρόγραμμα ήταν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτον τον κύριο Κατσίνα, τον κύριο Δήμαρχο, που με εμπιστεύτηκε στο ψηφοδελτίο του και στη συνέχεια είχαμε μια άριστη, άψογη συνεργασία στο σύντομο αλλά ουσιαστικό διάστημα που ήμουν εγώ πρόεδρος. Υπάρχουν κάποιες ιδέες στο τραπέζι και πολλές από αυτές ίσως να είναι και προς υλοποίηση στο διάστημα που θα είναι ο συνδυασμός αυτός στην τοπική αυτοδιοίκηση κυβέρνηση. Θέλω να ευχαριστήσω την άψογη και γεμάτη χημεία συνεργασία μου με τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Παπαθοδοσίου, ο οποίος για μένα είναι ένας μεγάλος δάσκαλος στην τοπική αυτοδιοίκηση για μένα. Τον κύριο Καναλοπίτη Χαράλαμπο, που βοήθησε ουσιαστικά και καθημερινά το έργο μας στα Φιέρα και σήμερα άξια την ανάλογη θέση του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου του Κεντρών. Το Τοπικό Συμβουλίο και όλους τους συμβούλους που βοήθησαν στο έργο μας, δεν θα παραλείψω να ευχαριστήσω τους συλλόγους της πόλης μας και τους πολίτες των Φιλιατρών που ήταν πάντα εκεί και δημιουργήσαμε ωραίες εκδηλώσεις και καταστάσεις και μαχηθήκαμε μαζί για κάποια ζητήματα που αφορούσαν την πόλη μας. Τέλος, να ευχαριστήσω την οικογένειά μου για την υπομονή τους και τη στήριξή τους, γιατί και οι οικογένειές μας περνάνε δύσκολα όταν εμείς τρέχουμε από συμβούλιο σε συμβούλιο και από πυρκαγιά σε πυρκαγιά. Η Ελλάδα για μένα είναι πάντα το σπίτι μου και τα Φιλιατρά όμως θα είναι και θα παραμείνουν πάντα η φωλιά μου. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι, γιατί σήμερα οι πολίτες είχαν την ευκαιρία, οι πολίτες μας, με το τελευταίο προσωρινό και πολιτικό μήνυμα του φίλου του Μαραλίτου Θαρμάκη, είναι να καταλάβουμε και την άλλη πλευρά, πίσω από τον επιστήμονα, πίσω από τον πολιτικό και τον ανθρώπινο Παναγιώτη Θαρμάκη. Η αλήθεια είναι ότι έτσι τον έζησα και αυτό πραγματικά είναι. Και δεν σας κρύβω ότι εγώ με τον φίλο του Παναγιώτη δεν έχω να ανταλλάξει ποτέ μια κομματική κουβέντα, τι είμαι, τι είσαι, γιατί είσαι και γιατί δεν είμαι. Ήταν μια σχέση βαθιά αλληλοεκτίμησης και πολύ μεγάλο σεβασμό αμοιβλίου. Μαρίτη, πέτρεψέ μου να αποκαλύψουμε και μια στιγμή που έχουμε ζήσει μαζί. Όταν ετήθηκε ένα πολύ μεγάλο θέμα στο Δήμο μας, τη διαχείριση των απορριμμάτων και τότε δεν είχε πιστέψει κανείς για το σύστημα διαχείρισης των απορριμμάτων στην κοινωνία των Φιλιατρών. Ήταν όλοι ανήσυχοι ότι θα ρεχτεί η πόλη, ότι θα αδικηθεί. Τότε συναντήθηκα με τον Παναγιώτη και μου εξέφραζε την αγωνία του και το τι λέει η κοινωνία και ποιες ήταν οι απόψεις και τι δεν ήταν. Και περάσαμε κάποιες στιγμές μαζί και ουσιαστικά του μετέφερα γιατί ένα συνέστημα να μην ανησυχεί. Και έτσι όπως εξελίσσουν τα πράγματα και όπως τα κουβεντιάζαμε εκείνη τη στιγμή, όλα τα πράγματα βλέπουν έτσι όπως ακριβώς τα είχαμε σχεδιάσει και τα περιμέναμε έτσι. Ο περιφερειακός σχεδιασμός φαίνεται να προχωράει, οπότε πολλές κουβέντες που πλεχτήκαν εκείνη την εποχή δεν είχαν την πραγματική αξία. Το πολύ δυσάρεστο είναι ότι μπαίνοντας η Ελλάδα στην κρίση αιμορραγία και ένα δείγμα της αιμορραγίας είναι και η αποχώρηση του φίλου του Παναγιώτη. Και είναι αυτό το οποίο πονάει περισσότερο από κάθε άλλο. Το βέβαιο είναι ότι η πατρίδα σου πάντα δεν αλλάζει, ότι το σπίτι σου πάντα δεν αλλάζει. Ελπίζουμε, Παναγιώτη, να φέρουμε την Ελλάδα στο τέτοιο σημείο, ώστε να μπορεί πάλι τα παιδιά της να γυρίσουν πίσω και εσύ να είσαι κοντά μας και να είσαι κοντά μας με καινούργιες και πολύ πιο προχωρημένες ιδέες και εκεί θα πας. Ας μας ενημερώνει στο πρώτο χέρι τι συμβαίνει στον πιο προοδευμένο κόσμο. Να είστε καλά. Ο Θεός να είναι μαζί σου, να είσαι καλότυχος
στρατιώτες σε περιμένουν, οι φίλοι σου σε περιμένουν. Πάντα θα υπάρχει μια ανοιχτή αγκαλιά και μια επιθυμία να σε ακούμε και να σε νιώθουμε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, ο Θεός μαζί σου, Μαρή. Ευχαριστώ πολύ.